Εγώ για να κάνω δημόσιες σχέσεις, να κάνω πλυντήριο ανθρώπων, δεν το έχω κάνει ποτέ. Ούτε θα το κάνω τώρα. Λοιπόν, διότι δεν έχω κάνει πλυντήριο στον ίδιο μου τον εαυτό, φίλες και φίλοι. Έχω βγει δημόσια και έχω αυτομαστιγωθεί περισσότερο από τις αμαρτίες στις οποίες έχω υποπέσει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχω κάνει πλυντήριο για τον εαυτό μου, δεν θα κάνω πλυντήριο για κανέναν άλλον. Για κανέναν. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν ούτε άλοθοι, ούτε δικαιολογίες. Όταν ένας άνθρωπος δέρνεται βιαίος και το λένε οι ιατροδικαστές ότι ήταν βίαιος ο ξυλοδαρμός, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προφανώς ακούσαμε τη συγγνώμη. Η συγγνώμη από εμάς τους τρίτους δεκτή είναι. Δεν σημαίνει ότι παραγράφεται η πράξη. Όταν λέει κάποιος άνθρωπος συγγνώμη, σαν κοινωνία οφείλουμε να του δώσουμε το δικαίωμα ότι κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Προφανώς. Είπαμε όμως, το μεγάλο συγγνώμη πρέπει να το ζητήσει ο κύριος Λίτρας, το ζήτησε από τη γυναίκα που υπαραγαπά και από την κόρη του. Είπε ο άνθρωπος ότι έχει ψυχική διαταραχή και δεν ξέρει τι τον οδήγησε εκεί. Κατανοητό και αυτό. Από την άλλη, επειδή ακούστηκε χθες σε εκπομπές τι συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι, το θέμα είναι και τι θα συμβεί σήμερα σε ένα σπίτι. Γιατί υπάρχει και ένα ανήλικο παιδί 9 χρονών. Ένα αγγελούδι, το έχω δει. Πέρυσι, σας είπα το καλοκαίρι, μεγάλο μέρος των διακοπών το πέρασε στο Μεγανήσι. Έτυχε να είναι και ο κύριος Λίτρας με τη σύζυγό του και το παιδί του και πίναμε καφέ το πρωί πρωινό. Τους έβλεπα ένα ευτυχισμένο ζευγάρι με χιούμορ, μια κόρη πανέμορφη. Μου λέγαν κιόλας ότι την βάζουν και κάνει και κάποιες επιδείξεις. Μοντέλο κτλ. Ταξίζει το κορίτσι. Πραγματικά είναι πανέμορφο κορίτσι. Ναι, δύο μορφωμένοι γονείς. Τώρα τι έφτασε εκεί δεν με φορά. Το θέμα είναι η καταγραφή ενός άγριου περιστατικού και το γεγονός ότι θα κληθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι.